γραμμή. Τηλεφωνική μας για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Και είδαμε, κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι καταρχάς. Αν στα λέω έτσι εντάχει, είδαμε πολύ ψηλή. Λογικό είναι αυτό σήμερα με την έκδοση. Τι γίνεται με το δώρο του Πάσχα? Υπάρχει όπω έγινε με το δώρο του Χριστουγέννων. Και βλέπουμε επίση όπω και το Πάσχα επιτόκιο να πέφτει. Για το δεύτερο κομμάτι είναι το 1,23. Δεν ξέρω τι τελικά νούμερα, αλλά πρέπει κάπου εκεί να είναι. Για γνωρίζετε ότι δεν μπορώ να το αποφασίσω λόγω του lockdown. Δεν είναι ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μεταθέτει για τον Απρίλιο του 2021 φαίνεται να είναι και θα προσθεθεί. Αλλά η επιτυχία μια έκδοση έχει πολλά στρακά. Η καταβολή αυτών θα γίνει. Θα ήθελα σε 12 να πετύχει την υλοποίηση όλων αυτών των συστατικών με ένα επιτόκιο της τάξης του 2,5%. Τον όγκο της έκδοσης. Βέβαια, αν κάποιος θέλει να βγάλει φορολογική ενημερότητα, δεν μπορεί. Πρέπει πρώτα να ξοφλίζει και μετά να τη βγάλει. Όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν από τις αρμόδιες εκδοσίες. Έχουμε μαζέψει κάποιες ερωτήσεις. Δεν θα σας κουράσω. Ήθελα να ρωτήσω αν τα ιδιωτικά κεφάλαια από τις τράπεζες έχουν τελειώσει, πάντως, για ΤΕΠΗΧ και το Ταμείο να από την Αντιστοιχική Τράπεζα από και αν θα υπάρχει επανατροφοδότηση αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια. Και η απάντηση είναι ότι όχι, δεν έχουν τελειώσει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η τελευταία εικόνα που μπορώ να σας δώσω είναι και ότι βλέπω και κάποιες δηλώσεις έχουν εκταμιευθεί 11.518 μια άλλη στροφή που έχει πάρει και η Ολλανδία σήμερα με κάποιες δηλώσεις του συναδέλφου σας εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο ΤΕΠΗ. Στο κεντρικό τραπεζί του ΚΛΑΣ, ο οποίος ανέκρουσε πριν και λέει ότι θα στηρίξουμε ουσιαστικά και την Ιταλία και την Ελλάδα, τις χώρες του Νότου. Πού οφείλεται αυτή η στάση? Και πιστεύω δεν οφείλεται ότι βγήκε από κάποιο κόφισο από το Άμστερνταμ και είχε δηλώσει, αλλά προφανώς κάτι έχει αλλάξει. Στην πραγματική οικονομία, εκτός των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχουν εκταμιευθεί ήδη από την επιστρεπτική αποκαταβολή Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αυτό όμως που ήθελα να πρόγραμμα, πω, θα υπάρχει ουσιαστικά την απάντηση στο ερώτημά σας, με επισπέδω τα δεδομένα που έχω το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επένδυσης. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, σας ευχαριστώ. Καλώς απογεύματος. Αυτό που αποφασίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εξηγούμε. Στην αρχή της υγειονομικής κρίσης, πολύ γρήγορα το Eurogroup και το Ecofin αποφάσισαν να μην υπάρχουν καθόλου δημοσιονομικοί στόχοι για το 2020 σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Προσέξτε, όχι μόνο να μην υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για όλη την Ευρώπη, αλλά και δημοσιονομικοί στόχοι. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, άρα θα μπορούσε να ήταν εξαίρεση. Και όμως δεν είναι εξαίρεση. Αυτά είναι μια βασική, βασικότατη πολιτική επιλογή, ώστε να μπορέσουμε ως κυβέρνηση να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πράξει μεταγενέστερα για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία. Ναι. Εκεί η Ευρώπη ήταν συμπαγής και ενέργησε πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια, το μεγάλο ερώτημα ήταν πώς θα χρηματοδοτηθεί η διόγκωση των δαπανών εξαιτίας αυτών που θα έπρεπε να κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και ήρθε η Ευρώπη, πράγματι, μέσα από συγκρούσεις, μέσα από συμβιβασμούς και αποφάσισαν καταρχήν το πακέτο των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ και μεταγενέστερα το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπήρχαν συμβιβασμοί, αλλά υπήρχε ένα αποτέλεσμα που αθροιστικά υπερβαίνει το 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, που είναι υψηλότερο από ότι όλα τα χρήματα που θα δοθούν στο επόμενο μακροπρόθεσμο σχέδιο της Ευρώπης στην περίοδο 2021-2027. Άρα η Ευρώπη ενέργησε και πάλι μαζικά και έγκαιρα. Μπήκανε περιορισμοί, μπήκανε προϋποθέσεις για την άντληση αυτών των πόρων. Και προφανώς αυτό ήταν και βούληση των χωρών του Βορρά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν λύσεις τις οποίες αξιοποιεί και η χώρα μας. Ενδεικτικά θα σας πω. Την προηγούμενη εβδομάδα για 15 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και για την Ελλάδα, εγκρίθηκε η εκταμείευση χρηματικών ποσών για το πρόγραμμα SURE, δηλαδή για τη στήριξη της απασχόλησης. Το πρόγραμμα SURE είναι αποτέλεσμα του συμβιβασμού των αποφάσεων σε επίπεδο Eurogroup που κάναμε τον Ιούνιο. Από το 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι θα τα κάνετε αυτά 2,7? Αυτά θα αξιοποιηθούν για πρωτοβουλίες που ήδη έχουμε αναλάβει ή θα αναλάβουμε και για τις οποίες ήδη υπήρχε εκταμείευση ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα ουσιαστικά πόροι ευρωπαϊκοί θα καλύψουν υφιστάμενες δαπάνες ή μελλοντικές δαπάνες για τη στήριξη απασχόλησης. Όπως είναι το πρόγραμμα Συνεργασία, όπως είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει ή θα αναλάβουμε.
Έχετε την άλλη εβδομάδα να κάνετε ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός. Έτσι να μας πείτε με λίγα λόγια κάποια μέτρα στήριξη που έχετε στα σκαριά. Κάνατε λόγο για την επιδότηση, θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο, η επιδότηση του ενοικίου, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα κάτι άκουσα και για εθελοντική μείωση στα ενοίκια. Λοιπόν, επειδή μιλήσα τώρα για τη Θεσσαλονίκη, καταρχήν δεν μπορώ να το δικάσω ή να πω. Καλά, έχετε ένα πλάνο. Εντάξει, μπορεί να πει για, κι άλλα, ναι. για την ομιλία του κ. Πρωθυπουργού. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει σχεδιασμός σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το βραχυπρόθεσμο. Είναι μέχρι να κλείσει η παρένθεση της υγειονομικής κρίσης, που την έκτασή της ακόμα δεν τη γνωρίζουμε, ούτε την έντασή της. Αυτός ο σχεδιασμός έχει βραχυπρόθεσμα χαρακτηριστικά, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Σε αυτό το σχεδιασμό περιλαμβάνονται μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως είναι για παράδειγμα η επιστρεπτέα προκαταβολή 3, όπως είναι οι παρεμβάσεις στο ενίκια, όπως είναι οι παρεμβάσεις για παρατάσεις στα επιδόματα ενεργείας, όπως είναι οι παρεμβάσεις για την επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύως του συνεργασία μέχρι τέλος του έτους, όπως είναι η επέκταση του μέτρου των αναστολών συμβάσεων εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους και για τον Οκτώβριο. Άρα υπάρχουν. Επειδή μίλησατε για τον Οκτώβριο, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Από αλλού σας είπα μέχρι τέλος του έτους. Ναι, ναι. Τι θα γίνει με τους μειωμένους συντελεστές μέχρι τέλος Οκτωβρίου του ΦΠΑ? Σας λέω, αυτά τα μέτρα όλα είναι βραχυπρόθεσμα. Θα τους παρατείνετε? Αυτό θα σας απαντούσα. Αυτά τα μέτρα είναι βραχυπρόθεσμα. Το πόσο ακόμα θα κρατήσουν και αν θα επεκταθούν και πόσο θα επεκταθούν, εξαρτάται από την έκταση, επαναλαμβάνω, της υγειονομικής κρίσης. Γιατί? Για να το συνδυάσουμε λίγο με το πρώτο. Δεν θα αλλάξει τώρα κάτι. Από εμβόλιο πάμε για το 2021, ναι, γι' αυτό. Να σας πω όμως κάτι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πιθανόν όμως να έχουμε και νωρίτερα, αλλά δεν είναι και το θέμα. Δεν είμαι ειδικός. Όχι, για το πλατή κοινό. Δεν είναι μόνο. Αλλά έχουμε να σας πω το εξής. Ότι η συμφωνία που έχουμε κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι μπορεί κάθε χώρα να δαπανίσει πόρους πάνω σε 4 συγκεκριμένους άξονες όσο διαρκεί ο κορονοϊός. Και οι 4 άξονες, επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο να τους υπενθυμίζουμε, είναι οι δαπάνες για την δημόσια υγεία, είναι οι δαπάνες για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, είναι οι δαπάνες για την ενίσχυση των εργαζομένων και είναι και οι δαπάνες για την κοινωνική συνοχή. Πάνω σε αυτούς τους 4 άξονες μπορούμε να δαπανίσουμε μέσα από τους πόρους που έχουμε συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξαιρώντας αυτές τις δαπάνες μελλοντικά από τους όποιους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι όποια πρωτοβουλία αναλάβουμε πρέπει να έχει παροδικό χαρακτήρα και να είναι πάνω σε αυτούς τους 4 πυλώνες. Ανάλογα συνεπώς με το πώς εξελίσσεται η κρίση και πόσο θα διαρκέσει, έχουμε αποδείξει ως πολιτεία ότι και λαμβάνουμε τα μέτρα και εμπλουτίζουμε τα μέτρα και επεκτείνουμε τα μέτρα. Δεν είμαι συνεπώς σε θέση, ναι, εύκολα να βγω σε ένα ραδιόφωνο και να πω αυτό το μέτρο που τελειώνει τέλος Οκτωβρίου θα επεκταθεί για ένα μήνα, για τρεις μήνες ή για έξι μήνες. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και κάθε φορά ξέρετε πολύ καλά ότι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες έγκαιρα. Ναι. Στο κομμάτι τώρα για τις πιθανότητες μόνιμης μείωσης φόρων που θα γίνει σίγουρα το 2021 και πώς θα ολοκληρωθεί μέσα από αυτή την οδό και το προεκλογικό πρόγραμμα μείωσης φόρων της Νέας Δημοκρατίας? Το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προέβλεπε μόνιμες μειώσεις φόρων. Και έχουμε αποδείξει ότι στο μεσοδιάστημα, μέχρι να ξεκινήσει η υγειονομική κρίση, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20, προχωρήσαμε σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Στον ένφια, στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τις ασφαλιστικές εισφορές από 1η Ιουνίου. Ναι. Αυτές ήταν μόνιμες μειώσεις φόρων, οι οποίες εξακολουθούν να εφίστανται. Άνοιξε η παρένθεση υγειονομικής κρίσης. Μέσα στην παρένθεση της υγειονομικής κρίσης, που δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει, μπορούμε και έχουμε προχωρήσει ήδη σε παροδικές μειώσεις φόρων. Στις μεταφορές, στην εστίαση, στην προκαταβολή φόρου. Όταν κλείσει αυτή η παρένθεση, θα προχωρήσουμε ξανά και θα επανέλθουμε στο σωστό δρόμο των μόνιμων μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Άρα, για να το συνδέσω τώρα με το δεύτερο ερώτημά σας, στην ΔΕΘ υπάρχουν δύο επίπεδα τοποθέτησης. Είναι αυτό που αφορά την υγειονομική κρίση και το πώς η οικονομία θα έρθει να βοηθήσει την κοινωνία
κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και είναι και η ενότητα των μόνιμων παρεμβάσεων στην οικονομία, κυρίως στην κατεύθυνση φόρων, που όμως θα εξαρτηθεί από το πόσο θα κρατήσει η υγειονομική κρίση. Σωστά, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν. Διότι ξέρετε τα δημοσιοοικονομικά, κύριε Γεδάκη. Πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα τρία πράγματα. Για να σας πω και σε επόμενη ενότητα που θα μπορούσα να με ρωτήσετε δυνητικά. Η πρώτη ενότητα είναι να μειώσουμε φόρους. Μόνιμο και παροδικά. Η δεύτερη ενότητα είναι να δαπανίσουμε. Να δαπανίσουμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Να στηρίξουμε την κοινωνία γιατί χρειάζεται στήριξη των νοικοκυριών και επιχείρηση. Και η τρίτη ενότητα είναι να ενισχύσουμε και την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας. Άρα έχουμε να κάνουμε με μία άσκηση που πρέπει να ισορροπήσουμε πολύ προσεκτικά πάνω σε αυτές τις τρεις προτεραιότητες και επιλογές της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, έχοντας και τα αναγκαία ταμιακά διαθέσιμα. Οπότε αυτό κάνουμε, αυτό πράττουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα. Ναι, τώρα επειδή μιλήσατε, έχουμε για το προϋπολογισμό που είναι επιθύρες. Το βασικό, το καλό σενάριο είναι μηδενικό έλλειμμα το 2021. Ισχύει αυτό και πάμε και για νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πώς και πότε θα φάει αυτό? Αυτά τα δύο λίγο... Για τις ασφαλιστικές φορές σας απάντησα στο προηγούμενο. Ναι, μα, ναι, εντάξει, αλλά θα το έχετε μέσα. Α, όχι, εντάξει, για τον έναν φόρο ή τον άλλο φόρο ή τον τρίτο φόρο, ό,τι είναι να ακούσετε, θα ακούσετε από τον κύριο Πρωθυπουργό. Για το πρώτο κομμάτι, θέλω να σας πω, θα υπάρχει συζήτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο του 2021 στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδος. Η τάση θα είναι να υπάρχει η δημοσιονομική χαλαρότητα, εκτιμώ, και αυτό θα υποστηρίξουμε και εμείς, αλλά αυτή βλέπω ότι είναι και η τάση στην Ευρώπη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν φωνές ανάλογα με την εξέλιξη υγειονομικής κρίσης για να αρχίσει να υπάρχει μια δημοσιονομική προσαρμογή. Δημοσιονομική προσαρμογή δεν σημαίνει επιστροφή σε πρωτογενή πλονάσματα του 3,5% που μας έβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δημοσιονομική προσαρμογή σημαίνει ότι κάποια μέτρα που ελήφθησαν και είχαν χαρακτηριστικά παροδικότητας, ότι σιγά σιγά όσο ισορροπεί και σταθεροποιείται η οικονομία, να σταματήσουν να υλοποιούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποιο στόχος για μηδενισμό του ελλείμματος, γιατί αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο ποσοστό. Ναι, ναι. Δεν είμαι σε θέση να σας πω γι' αυτό. Θα δείτε τις πρώτες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών κατά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου. Τότε θα υπάρχει η πρώτη εκτίμηση. Σήμερα που μιλάμε, ακόμα δεν έχουμε εκτίμηση του δεύτερου τριμήνου του 2020 για το ποσοστό της ύφεσης στη χώρα μας. Που ξέρετε ότι η ύφεση, η ανάπτυξη, είναι βασικό συστατικό για την εξέλιξη των εσόδων. Βέβαια, έτσι είναι. Αλλά, περίπου... Άρα πώς θα καταρτήσουμε με ευκολία προϋπολογισμό, όση ευκολία μπορεί να υπάρχει. Εσείς έχετε κάποια στοιχεία, τα βλέπετε. Πρόδρομους δείκτες οικονομίας έχουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες μπροστά μας που κάνουν πολύ δύσκολη την άσκηση της κατάρτισης προϋπολογισμού. Και θέλουμε, όσο είναι εφικτό, να είμαστε σοβαροί και ρεαλιστές στα μεγέθη τα οποία καταγράφουμε σε ένα κρατικό προϋπολογισμό. Κάνατε λόγο πριν για τις αμυντικές δαπάνες και ήθελα να ρωτήσω αν θα γίνει αύξηση από φέτος ή από του χρόνου. Όποτε κρίνει η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί ότι χρειάζεται η ενίσχυση και είναι εφικτή η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων, το τονίζω, της αποτρεπτικής δύναμης, αυτό μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές ενότητες και χαρακτηριστικά, ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να συμβάλλει. Έχουμε τους πόρους για να συμβάλλουμε όποτε αυτό μας ζητηθεί. Στο κομμάτι του ΕΣΠΑ είδα ενθαρρυντικά μηνύματα, αποτελέσματα σήμερα και ήθελα να ρωτήσω από την αξιοποίηση κονδύλιων του ΕΣΠΑ ήδη έχετε κάποιο έτσι απομειώνεται και το έλλειμμα, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος, υπάρχει και ταμιακό όφελος, λογικό δεν είναι? Σωστά, ξεκίνησαν από τον Ιούλιο και μετά να έρχονται οι πρώτοι πόροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πρωτοβουλίες που είχαμε αναλάβει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κάναμε δαπάνες και ήρθαν μετά τα έσοδα. Άρα ουσιαστικά αυτά τα έσοδα βοηθούν τη χώρα
και τα μιακά. Και επειδή λέτε για έσοδα, επειδή βλέπω ότι έρχονται, καταρτίζονται από τα διάφορα υπουργεία προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι για να είμαστε ρεαλιστές, προς ώρας, πέρα από την προκαταβολή των 2 δισεκατομμύριων ευρώ το 2021, προβλέπονται άλλες εκταμιεύσεις πριν, κύριε Υπουργέ? Είπατε μια κρίσιμη λέξη που είναι ο ρεαλισμός. Αυτή τη στιγμή ακόμα να σκεφτείτε ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν να εκταμιεύονται τα ποσά για το πρόγραμμα SURE που αποφασίστηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο σε επίπεδο Eurogroup. Για το Ταμείο Ανάκαμψης η χώρα πράγματι λειτουργεί σοβαρά και μεθοδικά, συνεκτικά, υποβάλλονται προτάσεις σε κεντρικό επίπεδο, αυτές θα υποβληθούν στη συνέχεια στο εξωτερικό, ώστε περίπου το πρώτο εξάμεινο του 2021 να ξεκινήσει η εκταμείευση χρηματικών ποσών. Ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε στο μέγιστο ύψος που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε εκταμείευση εμπροσθοβαρός το 2021. Δεν θα μιλάμε προφανώς για πόρους οι οποίοι θα καλύπτουν το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν πρόσφατα, αλλά αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι τότε όμως, καθίστε να δούμε και τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, γιατί όλα είναι συνάρτηση και αυτού του πεδίου. Σε γραμμή. Για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, τι έχουμε εδώ πέρα, και αν θα λέω έτσι εντάχει, λογικό είναι αυτό σήμερα με την έκδοση, και τι γίνεται με το δώρο του Πάσχα? Υπάρχει, όπως έγινε και με το δώρο του, μάλλον το Χριστουγέννων, θα γίνει επιδότηση όπως και το Πάσχα? Για το δεύτερο κομμάτι αρμόδιο να σας απαντήσω στο Υπουργείο Εργασίας. Για την πρώτη ενότητα, για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν και συσσωρεύθηκαν κατά την περίοδο του lockdown, ήδη υπάρχει υπουργική απόφαση που τις μεταθέτει για τον Απρίλιο του 2021, και θα προσθεθεί η πρόβλεψη ότι η καταβολή αυτών θα γίνει σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 με ένα επιτόκιο της τάξης του 2,5%. Βέβαια, αν κάποιος θέλει να βγάλει φορολογική ενημερότητα, δεν μπορεί. Πρέπει πρώτα να εξοφλήσει και μετά να τη βγάλει, έτσι? Όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε μαζέψει κάποιες ερωτήσεις. Δεν θα σας κουράσω. Ήθελα να ρωτήσω αν τα εγκυρωτικά κεφάλαια από τις τράπεζες έχουν τελειώσει, δηλαδή για ΤΕΠΗΧ και το Ταμείο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, και αν θα υπάρχει επανατροφοδότηση αυτών. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν έχουν τελειώσει. Η τελευταία εικόνα που μπορώ να σας δώσω είναι ότι στο ΤΕΠΗΧ έχουν εκταμιευθεί 11.518 δάνεια ύψους 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο ΤΕΠΗΧ, αλλά ένας μεγάλος όγκος είχε εκταμιευθεί, συγκρατήσει το 1,5 δις. Στο δε εγκυοδοτικό πρόγραμμα έχουν εκταμιευθεί 4.187 δάνεια ύψους περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διοχετευτεί μέσω του τραπεζικού συστήματος στην πραγματική οικονομία, εκτός των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν εκταμιευθεί ήδη από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σε ό,τι αφορά το εγκυδοτικό πρόγραμμα, θα υπάρχει και δεύτερη φάση με επισπεύοντα Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.